Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη διάρκεια αυτών των τριών ημερών προσπάθησα να μην χάσω ούτε ένα λεπτό από τη συνεδρίαση. Για μια ακόμα φορά άκουσα το αφήγημα της αντιπολίτευσης ότι η χώρα καταστράφηκε από την ώρα που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς δεν πρόλαβαν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Κανείς για πολλωστή φορά δεν είπε από πού ήρθε αυτή η κρίση. Μοιάζει σαν να είναι σεισμός ή επιδημία. Δεν την έφερε κανένας, είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Ή μάλιστα κάποιοι άλλοι λένε ότι φταίνει οι Έλληνες που τεμπελιάζανε και αγόραζαν γερμανικά αυτοκίνητα με δανεικά. Είχα λοιπόν αποφασίσει να αφιερώσω τη σημερινή ομιλία στο να αποδείξω ότι η κρίση δεν ήρθε από το πουθενά και ότι ούτε ευθύνεται ο ελληνικός λαός. Δεν έχει η πατρίδα μου πιο πολλούς τεμπέλιδες από τη Γερμανία, ούτε γεννά πιο πολλούς κλέφτες από τη Δανία. Οι άνθρωποι είναι παντού οι ίδιοι, αλλά οι συνθήκες είναι εκείνες που αλλάζουν. Ήθελα λοιπόν να δείξω τους ενόχους που οδήγησαν την πατρίδα μου στα βράχια. Ήρθε όμως η Ντίνα, μια γυμνάστρια από αυτές τις δημόσιες υπαλλήλους που τις λέτε τεμπέλες, και δουλεύει σε ένα άχρηστο δημόσιο δημοτικό σχολείο και με ρώτησε κάτι απλό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πότε θα τιμωρήσει τους ενόχους, πότε θα φέρει τα λεφτά πίσω? Και τότε κατάλαβα ότι είχα πέσει κι εγώ σε μια παγίδα. Να καταγγέλω εγώ τους παλιούς φταίχτες για να με καταγγέλουν εκείνοι για την καινούργια κυβέρνηση και να γινόμαστε όλοι ίδιοι. Εδώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχω ένα χάρτη, μια και μιλάμε σήμερα τους δασικούς χάρτες, αυτό είναι ένας δασικός χάρτης. Αυτό υποτίθεται, κυρίες και κύριοι, είναι ένα δάσος. Εδώ, εάν αυτό το πράγμα το κοιτάξετε με προσεκτική ματιά, θα δείτε διάσπαρτα μέσα σε αυτά τα εκατοντάδες ΔΕΛΤΑ Α, που σημαίνει δασικό που άλλαξε χαρακτήρα, νομιμοποιημένες κατοικίες όπως αυτή εδώ, ΠΑ, ή άλλες αγκαλιά νομιμοποιημένες, ενώ δίπλα βλέπετε πάνω στο δρόμο ένα κατεδαφιστέο, γιατί είναι τελεσίδι καναδασωτέο. Ανακατεμένα δηλαδή χιλιάδες ακίνητα, πολίτες όμοιροι μίας διαφθοράς. Και ναι, καλή μου φίλη Ντίνα, και χρόνια πολλά πραγματικά, η αλήθεια είναι ότι 50 και 60 και 70 ετών ανομίες δεν μπορούν να θεραπευτούν. Το κρίσιμο λοιπόν, και το καταθέτω το χάρτη αυτό στα πρακτικά για να έχουν μια ιδέα και οι βουλευτές το τι σημαίνει δασικός χάρτης και ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα της Ελλάδας, δεν είναι να κατοδομάσουμε τους ενόχους, γιατί αν τους στείλουμε φυλακή θα πάρουμε πίσω τα λεφτά. Γιατί είναι πολύ παλιά η αμαρτία, και στο ασφαλιστικό και σε όλα τα ζητήματα. Εάν πρέπει να κατονομάσουμε ενόχους, γιατί κάποιοι θα πάνε φυλακή, και να δούμε τι φταίει, είναι για να αλλάξουμε πορεία. Γιατί η χώρα είναι πια με την πλάτη στον τοίχο. Και ειλικρινά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απορώ. Πιστεύετε ειλικρινά ότι τους κάναμε μάγια και μας ψηφίσανε? Πιστεύετε ότι ο κόσμος ακούει τις αρλούμπες των καναλιών? Πιστεύετε ότι είναι τόσο αφελείς οι συμπολίτες μας? Νομίζω μάλλον δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Δεν βλέπετε την απλή πραγματικότητα. Οι άνθρωποι βλέπανε πάντα τη διαφθορά. Βλέπανε τη σπατάλη. Βλέπανε τα θαμμένα πορτοκάλια. Ακούγανε τα λαμόγια να καφιόνται ότι έχουν κονέ με τον βουλευτή πετσωμένο ή με τον υπουργό κλεφτοδήμο. Το καφιόντουσαν οι άνθρωποι, το κρύβανε. Ήταν στους κύκλους μας αυτοί οι άνθρωποι. Βλέπανε του γείτονα την κόρη να διορίζεται από κομματικό μηχανισμό. Αλλά απλά όσο έτρωγαν ένα κομμάτι ψωμί, μεγαλωμένοι περισσότεροι στη Χούντα, είχαμε την αρχή του «κοίτα τη δουλειά σου». Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Όχι ότι δεν το βλέπανε, όχι ότι το ξέρανε, όχι ότι δεν βλέπανε τι γινότανε. Αλλά όταν βέβαια το καθεστώς έριξε τη χώρα στα βράχια, τότε πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από αυτό που γίνεται δυστυχώς σε πολλές χώρες Ευρώπης από το φασισμό, βρήκαν το αποκούμπι στην κυβερνώση αριστερά. Εμπιστεύτηκαν για πρώτη φορά την κυβερνώση αριστερά. Και ναι, είναι βέβαιο ότι μπορεί να γονατίσαμε το καλοκαίρι, μπορεί να μην κάναμε τα όνειρά μας πραγματικότητα, αλλά τουλάχιστον δεν τα παρατήσαμε και η χώρα είναι αυτή τη στιγμή όρθια. Και εδώ πέρα η χώρα είναι όρθια, και από εδώ και σήμερα θα αναφέρω τρία μόνο παραδείγματα. Να θυμίσω ότι τα σκουπίδια που πετάμε στις χωματερές είναι πάνω από 300 εκατομμύρια ετησίως. Οι περιοχές Natura της Ελλάδας, που είναι το 5,5% των Natura της Ευρώπης, που η Natura της Ευρώπης κατά την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 200 δισεκατομμύρια τζίρος, έχουν περιθώριο τζίρου 11 δισεκατομμύρια περίπου. Μόνο από αυτές τις περιοχές που εμείς νομίζουμε ότι είναι πουλάκια και φώκες. Η δασοπονία μας
θα μπορούσε να έχει πάνω από 2% του ΑΕΠ, τώρα είναι 0,1. Η δασοπονία σε χώρες που έχουν μισή δασοκάλυψη από την Ελλάδα και καμία σχέση με τη δική μας βιοποικιλότητα έχουν 2% του ΑΕΠ περίπου. Η Ελλάδα λοιπόν του μέλλοντος είναι εδώ. Η Ελλάδα του μέλλοντος κοιμάται, είναι έξω εκεί ο πλούτος, γιατί κάποιοι δεν τον άφησαν. Και εμείς λοιπόν ήπιαμε το πικρό ποτήρι το καλοκαίρι και κλείνει σήμερα αυτή η ιστορία, γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά η αξιοποίηση από το ξεπούλημα. Να αναφέρω ότι στη ΔΕΗ μιλάγανε για τη μικρή ΔΕΗ, η οποία μικρή ΔΕΗ πουλούσανε ολόκληρο υδροηλεκτρικό σταθμό μόνο στη λογιστική αξία. Όσο δηλαδή είναι το κόστος μείωσης της αποσβέσης του φράγματος, το νερό, οι ενάλλες περιοχές, τα χιλιάδες τέρματα παλωτρίωσης από το δημόσιο, πώς πουλιόντουσαν αυτά, πώς μετριόντουσαν αυτά. Εγώ λοιπόν θα κλάψω αν πουλήσω μία μετοχή της ΔΕΗ, αλλά είναι χίλιες φορές καλύτερα να πουλήσω μία μετοχή της ΔΕΗ ή 10 μετοχές της ΔΕΗ, παρά να δίνω ολόκληρο σταθμό από τους πιο σύγχρονους. Στο νερό. Το νερό, ναι, δεν θέλω να πουληθούν μετοχές της ΔΕΗ, αλλά τουλάχιστον έχουμε εξασφαλίσει εμείς το 51% και το κίνημα, να τιμήσουμε και το κίνημα, το 51% μένει στο ελληνικό δημόσιο, είναι πάντα σε δημόσιο έλεγχο. Από το ΣΤΕ, Συμβούλιο της Επικρατείας, σας θυμίζω. Λοιπόν, Natura. Εντάξει, τώρα μιλάμε Natura. Πολιτικά, δεν Natura. Μιλάμε με αποφασιστές. Πόσες Natura βρήκαμε, πόσες Natura βρήκαμε. Κύριε Χατζηδάκη, να μην τον διακόπτουμε τον Πόσες υπουργό. Natura βρήκαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προς πώληση. Τα αρχαία, στον Αστέρα, υπάρχει αλλοϊκός χώρος, να στο απόλεμα. Ήτανε στη σύμβαση για πώληση, ο αρχαιολογικός χώρος. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο. Η πραγματικότητα είναι καταφανής. Θα κλείσω με μία αναφορά στους ανθρώπους του δημόσιου τομέα. Μόλις ξέσπασε η κρίση, τους ανθρώπους που εσείς διορίσατε, τους αναθεματίσατε, τους χλεβάσατε, τους λιδωρήσατε, τους δακτυλοδείξατε τους θεσμούς ως υπέτους της κρίσης. Ως τους απόλυτους τεμπέληδες, ως τους άχρησους. Ακόμα και σήμερα τα ακούμε αυτά από τα έδρανα. Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα στηριχτούν και αξίζουν να τους ευχαριστήσουμε. Εγώ λοιπόν αυτό το βήμα θέλω να ευχαριστήσω την Κρινιό Τριαντοπούλου, τον Βασίλη τον Λιόγκα, τον Κώστα τον Δημόπουλο, την Ελευθερία την Καλογράνη, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, την κυρία Λαμπρούση, τους δασκάλους των παιδιών μου στο σχολείο, τις νοσοκόμες του ΚΑΤ που ήταν εκεί όταν τις χρειάστηκα, γιατί χωρίς αυτούς το κράτος θα είχε πέσει. Και ίσως θα με πείτε λαϊκιστή και θα μου πείτε ότι χθες μιλούσα για επίορχους ή ότι, και θα με ρωτήσετε, υπάρχουν άραγε φακελάκια, δεν υπάρχουν λουφαδόροι. Θα απαντήσω με μια πολύ βασική αρχή της διοίκησης, που στα νεοελληνικά την αποκαλούμε management. Όταν λοιπόν ρωτάμε τη βασική αρχή, λέμε ότι είναι ευθύνη της διοίκησης η απόδοση του ανθρώπου δυναμικού. Με απλά λόγια, εάν αυτά που λέτε τα λέτε στον ιδιωτικό τομέα και ένας μάνατζερ με ένα τομέα ευθύνης πήγε και έλεγε πάνω στη διοίκηση ότι φταίνει η υφιστάμενή μου όταν δεν πάει καλά, θα σας πέταγαν έξω με τις κλωτσιές. Πουθενά δεν υπάρχει στη διοίκηση η ευθύνη του υφισταμένου και όχι του προϊσταμένου. Εδώ πέρα λοιπόν, όταν εσείς φύγατε, ρίξατε τα ανάθημα σας στους ανθρώπους. Απαντάω λοιπόν και δεσμεύομαι ότι όποτε αποτυχάνουν οι άνθρωποι του δικού μου τομέα ευθύνης, πρώτος υπεύθυνος και πρώτος που είχε αποτύχει είμαι εγώ ίδιος. Και όχι από κάτω. Και βέβαια, να πω ότι δεν θα αποτύχουμε, γιατί είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε. Θα επιτύχουμε και θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Σας ευχαριστώ. Τι θέλετε.